Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Νέα εβδομάδα επεισοδίων, και η κόντρα καλά κράτη για την Αθηνά, καθώς ενοχλείται έντονα από την Αμαλία, η οποία πηγαίνει στους Ελαιώνες και μαζεύει αλλιές με τους εργάτες. Έτσι όταν το μαθαίνει ο Ισίδωρος, δεν βρίσκει κάτι κακό στην πρωτοβουλία της γυναίκας του. Παράλληλα το σπίτι των Βρετάκων επισκέπτεται για πρώτη φορά η Αριάδνη και γνωρίζει τους συγγενείς της. Η βόμβα έρχεται από την Ιουλία, καθώς ανακοινώνει στον Στάθη ότι είναι έγκυος το παιδί του. Έτσι η Ιουλία για ακόμα μια φορά κάνει έξαλλο τον Στάθη, όταν του ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία απαίτηση από εκείνον σε ό,τι αφορά την εγκυμοσύνη της. Ο Μάνος και ο Ισίδωρος προσπαθούν να συμβιβάσουν την κατάσταση ανάμεσα στη Μαρίνα και την Αμαλία που έχει εκτραχυνθεί, αλλά οι δύο γυναίκες παραμένουν ψυχραμένες. Στο μεταξύ η Λουκία δείχνει ξεκάθαρα στον Λυκούργο πως ενδιαφέρεται για εκείνον, και η Χάιδο ζηλεύει πάρα πολύ. Επίσης μια νέα επαγγελματική πρόταση έρχεται να ταράξει τη ζωή της Βασιλικής, ενώ ο Φίλιππος μετράει αντίστροφα μέχρι την απόλυσή του από το στρατό. Παράλληλα ο Δημοσθένης πασχίζει να μάθει ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον Ισίδωρο και την Ελένη Κάραλη, τη γυναίκα δηλαδή που αναφέρεται στη Διαθήκη. Στο μεταξύ η Ασπασία από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, ενημερώνεται για την ύπαρξη της ξενιάς και την εγκυμοσύνη της. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Αμαλία ακούει ένα περίεργο τηλεφώνημα από τον Ισίδωρο, και αμέσως της μπαίνουν ιδέες και ψάχνει το κινητό του. Ο Δημοσθένης από την άλλη, αποφεύγει τεχνιέντος τις κατηγορίες της Ασπασίας για την ξένια. Στο μεταξύ η μικρή Αγγελική απαιτεί να αποκτήσει αδερφάκι, και η Μαρίνα γίνεται έξαλλη με τον Μάνο, πιστεύοντας ότι αυτός τη δασκάλεψε. Η Χάιδο μαθαίνει ότι ο Λυκούργος με την Λουκία βγήκαν για φαγητό, ενώ την επόμενη μέρα συναντά την αντίζλο της στο δρόμο, και εκείνη της αφήνει υπονοούμενα. Μια άτυχη στιγμή έρχεται για την οικογένεια Στεφανέα, μιας και μαθαίνουν ότι ο Φίλιππος έριξε μπουνιά στο Λοχεία, και φοβούνται για τα επακόλουθα, ενώ η Βασιλική ζητάει τη βοήθεια του Λυκούργου, αλλά εκείνος δεν μπορεί να κάνει κάτι. Οι προσπάθειες του να απαλλάξει τον Φίλιππο από τη φυλακή στον στρατό πέφτουν στο κενό, και η οικογένεια Στεφανέα παίρνει μεγάλη αγωνία. Στο μεταξύ ο Ισίδωρος προσπαθεί όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται να καταφέρνει να πείσει την Αριάδνη να δεχτεί την Ιουλία ως μητέρα της, και να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους. Έτσι της δίνει το δαχτυλίδι με το έμβλημα των Βρετάκων, και της εξηγεί την ιδιαίτερη σημασία που έχει αυτό για την οικογένεια. Επίσης η ξένια τηλεφωνεί ανώνυμα στην Ασπασία, και της αποκαλύπτει την σχέση που έχει με τον Δημοσθένη. Με αφορμή ένα περιστατικό που συνέβη στο σχολείο της μικρής Αγγελικής, ο Μάνος και η Μαρίνα τη μαλώνουν, αλλά μαθαίνουν ότι έχει βάλει το χεράκι της η Αμαλία, η οποία την ξεσηκώνει. Έτσι ο Μάνος αποφασίζει να μιλήσει στην γυναίκα του πατέρα του, και για πρώτη φορά έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση μαζί της. Ο Μάνος βάζει στη θέση της την Αμαλία, αλλά εκείνη με πλάγιο τρόπο προσπαθεί να ηρεμήσει τον Ισίδωρο, με την Χάιδο να κάνει παράπονα στον Λυκούργο για την Λουκία. Η Ασπασία πηγαίνει στην Καλαμάτα και βρίσκει την ξένια, και μόλις μαθαίνει για το σχέδιο του Δημοσθένη σοκάρεται. Αργότερα ξεκαθαρίζει στον Δημοσθένη ότι δεν πρόκειται να μεγαλώσει το παιδί της ξένιας, και φεύγει από το σπίτι. Προκειμένου όμως να εξηγήσει τα ανεξήγητα στην Ειρήνη, αναγκάζεται να της πει την μισή αλήθεια. Η Ιουλία νιώθει πως η Αριάδνη έρχεται σιγά σιγά κοντά με την οικογένεια, ενώ η ίδια ετοιμάζεται να φύγει από τη Μάνη, προκειμένου να κρύψει την εγκυμοσύνη της. Η Άννα δέχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα επαγγελματική πρόταση, να γίνει δηλαδή τραγουδίστρια σε μπουζούξι ειδικό, αλλά ο Πότης και ο Αποστόλης προσπαθούν να την αποτρέψουν. Στο μεταξύ η Ειρήνη μαλώνει άσχημα με την Ασπασία μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, και παίρνει το μέρος του Δημοσθένη. Έτσι η Ασπασία στη συνέχεια ζητά από τον Λυκούργο να αναλάβει το διαζυγιό της. Παράλληλα ο Χρήστος ενδίδει στο πάθος του για την Αριάδνη, και απατά την Αφροδίτη, αλλά οι τύψεις δεν θα αργήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Επίσης η Ιουλία τελικά αποκαλύπτει στον Μάνο και τον Ισίδωρο ότι είναι έγκυος. Τα νέα φτάνουν και στα αυτιά της Αριάδνης, και η αντίδραση της είναι εκρηκτική. Χωρίς να χάσει χρόνο, πηγαίνει στο σπίτι της Ιουλίας και της μιλάει πολύ σκληρά. Επίσης ο Παρασκευάς χωρίζει την Θεοδώρα, και η Μαργαρίτα αναλαμβάνει να την παρηγορήσει, καθώς είναι η πρώτη ερωτική της απογοήτευση. Την ίδια ώρα η Ειρήνη αποκαλύπτει στον Φίλιππο και την Βασιλική ότι δεν είναι παιδί του Δημοσθένη, και ο Φίλιππος είναι έτοιμος να της πει πως είναι ετεροθαλή αδέλφια.
Αργότερα όμως μαθαίνει ότι η αδερφή του τραβιέται με τον Παρασκευά, γεγονός που τον εξοργίζει, καθώς ο επιστήθιος φίλος του του είχε κρύψει την επανασύνδεσή τους. Στο μεταξύ αναδέχεται την πρόταση συνεργασίας του Μπουζούξη ειδικό και ο Πότης διαλύεται ψυχολογικά. Ο Δημοσθένης στο μεταξύ ενημερώνει τον Λυκούργο ότι δεν θα δώσει διαζύγιο στην Ασπασία και τον προειδοποιεί πως αν τον προκαλέσουν, θα ακουστούν πράγματα στο δικαστήριο που δεν την συμφέρουν. Σε μία προσπάθεια να λήξει η παρεξήγησή τους, η Αμαλία επισκέπτεται την Αθήνα και της κάνει ένα όμορφο δώρο, ενώ ο Κουράκος ζητάει από τη Δήμητρα να ψηφίσουν τους πάντες και να συγκατοικήσουν. Αργότερα όμως ο Ορέστης αισθάνεται μια αδιαθεσία και η Δήμητρα τον πηγαίνει αμέσως στο ιατρείο. Έτσι μετά από όλα αυτά, ο Κουράκος αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά στον Ορέστη για την σχέση του με τη Δήμητρα και οι δύο άντρες πιάνονται στα χέρια. Επίσης η σχέση του Κουράκου και της Δήμητρας σιγά σιγά αποκαλύπτεται όταν η Ασπασία την πετυχαίνει στο δρόμο και την κάνει να νιώσει πολύ άσχημα, που τόσο καιρό κορόιδευε τον Ορέστη. Τέλος, πιο ερωτευμένος από ποτέ ο Γιώργης, κάνει πρόταση γάμου στην Δήμητρα και περιμένει με αγωνία την απάντησή της. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.